της οργάνωσης πρέπει να είναι οι συμπολίτες στην παραγωγική ανασυγκρότηση του νομού στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας του κόμματός μας του ΣΥΡΙΖΑ. Για το σκοπό αυτό θα προταθεί στις οργανώσεις μελών να οργανώσουν ειδικές συνελεύσεις με σκοπό την επεξεργασία προτάσεων για την περιοχή ευθύνης τους. Οι επιμέρους προτάσεις που θα έρθουν στην Ομαρχιακή Επιτροπή θα επιδιωχθεί να αποτελέσουν μια ενιαία και συνεκτική πρόταση η οποία θα κατατεθεί στην κοινωνία και στους χωρίστες για διαβούλευση και συνδιαμόρφωση με κάθε πρόσφορο μέσο πριν σταλούν στην κυβέρνηση. Για τη διευκόλυνση των οργανώσεων μελών και για την ανάπτυξη των συζητήσεων η Νομαρχιακή Επιτροπή θα παραθέσει άξονες και κατηγορίες θεμάτων πάνω στα οποία πρέπει να επικεντρώσουμε τη συζήτηση και τις προτάσεις μας. Στόχος μας θα είναι η πρόταση αυτή να είναι έτοιμη μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 2017. Λίγο φιλόδοξο, αλλά θα το παλέψουμε. Βάζουμε συγκεκριμένο στόχο τώρα για τους αγρότες. Είναι ειδικό κεφάλαιο για αγρότες. Σήμερα η δουλειά μας στους αγρότες είναι πολύ πιο απαιτητική, γιατί υπάρχουν συσσωρευμένα άλλα προβλήματα που χρονίζουν και αναζητούν λύσεις. Χρειάζεται ιδιαίτερα καταρτισμένους ανθρώπους με δεσμούς με τον αγροτικό χώρο, να έχουν δεσμούς δηλαδή με τον αγροτικό χώρο, όσο το δυνατόν νεότερους σε ηλικία και με διάθεση για δουλειά. Λοιπόν, επιτρέψτε μου εδώ να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, μέχρι ευτυχής μπορώ να πω, διότι σήμερα συμμετέχω στις εργασίες μας, στη διαδικασία της σημερινή, 5 νέοι αγρότες. 5 νέοι αγρότες. Και ας τους αξιοποιήσουμε να μπουν στην Ομαρχιακή Επιτροπή την καινούργια, που έχουν πολύ καλή σχέση με τον κόσμο αυτό της υπαίθρου, και να πετύχουμε αυτό το στόχο που λέμε καλύτερη σύνδεση με τον αγροτικό πληθυσμό της Αρκαδίας. Η χαλαρή αποσπασματική και περιορισμένη δουλειά της κομματικής οργάνωσης και του δικτύου, το δίκτυο είναι η παράταξή μας στον αγροτικό χώρο, δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις. Γιατί το περπατάγαν άνθρωποι που δεν ήταν αγρότες. Αυτό πρέπει να αλλάξει άμεσα. Το δίκτυο κατά κύριο λόγο θα πρέπει να πλαισιωθεί με νέους αγρότες, να ασχοληθεί με τα προβλήματα συστηματικά και να έχει ουσιαστική παρέμβαση στον χώρο, ιδιαίτερα κατά τις κινητοποιήσεις των αγροτών και την όξυνση των προβλημάτων τους. Κοινωνική αλληλεγγύη τώρα, τρίτος στόχος. Βασική μας προτεραιότητα πρέπει να είναι η προστασία των αδύνατων και η αλληλεγγύη σε αυτές τις ομάδες πολιτών, ώστε αυτές οι κοινωνικές ομάδες να μην ηγηθούν από τη φτώχεια τους και εξουδετερωθούν και κοινωνικά και πολιτικά προπαθώς. Γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό το πράγμα, επειδή αυτές οι κοινωνικές ομάδες στρέφονται λόγω της πίεσης που δέχονται από το πρόβλημά τους, το πρόβλημα δηλαδή της φτώχειας, στρέφονται σε ακραίες λύσεις. Και ξέρουμε πολύ καλά από πού αντλεί, από ποια δεξαμενή αντλεί δυνάμεις και μέλη η Χρυσή Αυγή. Αλλά να σταθούν στα πόδια τους αυτές οι ομάδες, να τους βοηθήσουν να σταθούν στα πόδια τους αυτές οι ομάδες και να συνεισφέρουν στην προοπτική της κοινωνικής αλλαγής που επιδιώκουμε. Γι' αυτό στηρίζουμε τις δομές και δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, κοινωνικό φαρμακείο, κοινωνικό παντοπολείο, κοινωνικό φροντιστήριο κλπ. Και αυτό πρέπει να κάνουμε συνεχώς. Τελευταία προκύπτει ζήτημα που από ό,τι φαίνεται παίρνει μόνιμο χαρακτήρα, η υποδοχή των προσφύγων. Θα ζήσουμε πολλά χρόνια από ό,τι φαίνεται παρέα με τους πρόσφυγες. Η κομματική ομάδα που θα συσταθεί από τη νέα Νομαρχιακή Επιτροπή να συνεδριάσει με το καυτό αυτό θέμα της εποχής μας. Η παρέμβασή μας στο θέμα αυτό πρέπει να συντονιστεί καλύτερα και να συστηματοποιηθεί ώστε να είμαστε έτοιμοι για να βρεθεί και ικανοποιητικός τρόπος αντιμετώπισης και χώρος προσωρινής υποδοχής.
επιστροφής όταν αυτό χρειαστεί. Και θέλω τώρα απευθυνόμενος και στον σύντροφο τον Νίκο τον Φίλη και στον σύντροφο τον Νίκο τον Καραντιγιόν να τους πω ότι δυστυχώς έρχονται εδώ υπουργοί για συγκεκριμένα θέματα και απαξιών να συναντηθούν, να ρωτήσουν, να ενημερωθούν από την Ομαρχιακή Επιτροπή. Δυστυχώς το λέμε. Με πόνο ψυχής το καταθέτω σήμερα εδώ. Πάνε κατευθείαν στον Τατούλη και αντιμετωπίζουν τη γνωστή τακτική του Τατούλη. Ενώ εμείς έχουμε και προτάσεις. Παραδείγματος χάρη, για τους πρόσφυγες, εάν τελικά πάρουμε εμείς ένα κομμάτι που μας αναλογεί για να εξυπηρετήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, εμείς επεξεργαστήκαμε λύση και είχαμε συντροφενικό ωραιότατη κατασκήνωση στη Βιτίνα, η οποία είναι σε πολύ άριστη κατάσταση, φιλοξενεί μέχρι 1000 άτομα και λειτουργούσε μέχρι πριν από μερικά χρόνια για τα φτωχά παιδιά τα οποία είχαν ανάγκη από φροντίδα καλοκαιριάτικα. Αυτά τώρα λοιπόν υπάρχουν τα κτίρια, η υποδομή είναι όλη σε άριστη κατάσταση. Αλλά ο σύντροφος ο Μπίτσας ούτε καν να πήρε ένα τηλέφωνο να πει ότι τι κάνετε ρε σύντροφοι εκεί πέρα, υπάρχει καμία πρόταση, καμία ιδέα, καμία λύση. Και βέβαια ο Τατούλης, να το ξέρετε αυτό, τον οδήγησε σε ένα χρέπι, σε μια ξερότσα που είχε ένα σχολητός του μέσα στη ΒΥΠΕ, με ένα πολύ αλμυρό ενίκιο για να εξυπηρετήσει τον κολλητό του. Ενώ εκεί τις προσπάθειες των λίγων εκλεγμένων μερών μας στα δημοτικά συμβούλια. Δημοτικές κινήσεις που δραστηριοποιούνται στην Αρκαδία είναι η Μαντινιακή Συμπολιτεία που έχει να κάνει με το Δήμο Τρίπολης, η Κοινουρία Γη που έχει να κάνει με το Δήμο Βόρειας Κοινουρίας, ο Άλλος Δρόμος που έχει να κάνει με το Δήμο Νότιας Κοινουρίας και η Γορτινιακή Συμπαράταξη στο Δήμο Γορτινίας. Στο Δήμο Μεγαλόπολης δεν έχουν παράταξη, στο Δήμο Μεγαλόπολης. Διότι είχαμε πάει για να κάνουμε εκλογές μαζί με το Δήμαρχο που δεν πέτυχε. Το Μπούραμα.